Με τώρα στον κύριο Αλέξανδρο Τσιλίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και όπως είπαμε είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Κύριε Τσιλίδη, καλημέρα. Υπάρχουν δύο εικόνες. Η εικόνα που λέει ότι ο τουρισμός θα είναι καλύτερος από το 19 και η εικόνα που μου μετέφεραν κάποιοι χθες, θα είναι καλός, λέει, ο τουρισμός, αλλά όχι καλύτερος από το 19. Ποια είναι η πραγματικότητα? Βήτα κουρτίνα. Βήτα κουρτίνα παίρνετε. Δηλαδή, όχι καλύτερος από το 19. Θα είναι περισσότερο από πέρσι. Οι αγορές δεν έχουν επανέλθει. Εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε όλες τις αγορές. Δηλαδή. Κρίσης οικονομίας. Είναι το ρωσο-ουκρανικό. Είναι το ενεργειακό. Είναι το επιστημιστικό. Είναι ο COVID. Όχι, σε ποιες αγορές. Τα ξέρουμε αυτά. Σε ποιες αγορές, κύριε Τσιλίδη, έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ενώ η προοπτική ήταν η προσδοκία για 100% μπορούμε να πάμε στο 60-70%. Ποιες αγορές φοβάστε? Το σύνολο των αγορών το δεν σύνολο. Έχει αυτή την εξέλιξη του 19. Δεν μπορεί να την έχει. Δεν μπορεί. 19. Το έχουμε πει, το έχει καταλάβει και η πολιτεία. Πολλές φορές πολλοί εκπρόσωποι διάφορων φορέων δείχνουν τον ενθουσιασμό τους γιατί βλέπουν δουλειά όντως μήνα να έχει δουλειά το μαγαζί τους. Και ξεχνάνε ότι άλλοι 5 μήνες που πέρασαν δεν έχει δουλειά και δεν ξέρουμε την αβεβαιότητα με τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο πώς θα εξελιχθούν οι αγορές. Αυτό που λέει δηλαδή η κυβέρνηση για τα 15 δις φέτος το καλοκαίρι το βλέπετε απιθανό? Και πέρσι άκουγα μεγάλα μεγέθη και ήμουνα ενάντια στους αριθμούς. 11-12 δις δεν ήταν λίγα όμως. Να σας πω. Κατά πρώτον έχουμε πολλούς τουρίστες που τους βλέπουμε στον δρόμο και τρελαινόμαστε. Ναι, έχουν έρθει πολλοί ταξιδιώτες οι οποίοι δεν είναι του οργανωμένου τουρισμού. Είναι μεμονωμένοι τουρίστες. Είναι αυτοί που νοικιάζουν ένα διαμέρισμα και έχονται με μια φθηνή αεροπορική εταιρεία και καλά κάνουν για να διασκεδάσουν και οι ίδιοι το καλοκαίρι τους. Αλλά και με αυτόν τον τρόπο ένα όφελος έχει η οικονομία μας. Βλέπετε τεράστιες σειρές στα σούπερ μάρκετ που θέλουν να πάνε να ψωνίσουν και στα σουκλατέρια. Αυτό δεν είναι οργανωμένος τουρισμός, αλλά δεν πάβει να είναι έσοδο που υπολογίζεται με οποιοδήποτε τρόπο που δεν το βλέπω πριν μέχρι τώρα. Ναι. Και δίνει αυτόν τον ενθουσιασμό του ότι θα φτάσουμε αυτά τα μέρη. Okay, ας το ελπίζουμε, μακάρι να το φτάσουμε, εμείς το επιβεβαιώ. Τώρα, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχετε κάποια στοιχεία, πώς πήγε? Έχουμε. Κάποιοι δεν πήγανε πουθενά και κάποιοι πήγανε. Μην πούμε ονόματα τώρα, γιατί κάποιοι μάλλον πήγανε στην παρέα μας. Οι άλλοι δεν πήγαμε. Μείναμε εδώ. Όντως η αγορά του τριήμερου. Εντάξει, όχι ότι δεν είχατε και που να πάτε, κύριε Τσιλίδη. Πάντως, εμάς μας. Μην τρελαθούμε. Ταξιδιωτικό πράκτορα δεν έχει που να πάει. Μην κλάψουμε και μαζί τώρα. Γύρισε από το εξωτερικό. Είχαμε αρχαιρετήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έπεφτε καρφίτσα το τριήμερο σε τουρισμού προορισμού τουριστικού. Είναι αλήθεια. Υπήρχε πάλι μια τεράστια μαζικότητα όπως και το Πάσχα. Πολλοί βγήκανε σε όλα τα μέρη που έχουν και δικά τους σπίτια και τα είχαν ανοίξει το πάσε, θα ξανανοίξουν, θα ξαναπάνε το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Αλλά και τα ξενοδοχεία. Ναι. Και μια κοινωνία η οποία ταξιδεύει του Αγίου Πνεύματος και ήθιστε να είναι το καλά της εξόδου της χρονιάς, ναι. Βεβαίως του Αγίου Πνεύματος το ζούνε. Πάνε στις διακοπές. Και παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν ήταν κακός και υπήρχε και η πρόβλεψη από νωρίτερα ότι θα είναι κακός. Ο κόσμος πλέον έχει στα επιτόκια. Ο κόσμος έχει κουραστεί το μέσα, έχει κουραστεί τις απαγορεύσεις και έχει κουραστεί την αβεβαιότητα. Ναι. Άρα πρώτη ευκαιρία θα βγει να κάνει αυτό που θέλει. Και καλά κάνει για να ζήσει και οικονομικά. Λοιπόν, πότε θα αρχίσουν οι διακοπές του Έλληνα, για να πάμε λίγο και στα δικά μας. Ο Έλληνας μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το τριήμερο του Πάσχα, της Ποτομαγιάς που ήταν κοντά και δεν πέτυχε, και των εορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, θα κάνει διακοπές Ιούλιο και Αύγουστο. Άρα από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου θα κάνει διακοπές στην Ελλάδα ο Έλληνας σε οργανωμένο τουρισμό. Υπάρχουν διαθέσιμες. Τον οποίο θα πληρώσει και πιο ακριβά από ότι ο ξένος. Δεν σας κρύβω. Εάν πάει σε γραφείο ταξιδιών οργανωμένο, όπως είναι και τα ξένα που φέρουν τα εκατομμύρια τουρίστες, και υπάρχουν γραφεία ελληνικά που έχουν κομιτάρει τον εαυτό τους για να μπορούν να πουλήσουν το πακέτο. Γιατί ένα γραφείο δεν οργανωθεί, δεν θα πάρει δουλειά, άρα δεν θα έχει πελάτες. Οι μεμονωμένοι πελάτες που πάνε μόνοι τους και διαλέγουν κάνοντας τους επαγγελματίες, αυτοί είναι που πληρώνουν ακριβότερα και που με πάση περιπτώσει καλά παθαίνουν. Να πάνε να βρουν ευκαιρία. Ωραία. Και επίσης θα πάνε σε πολλά μικρά βοηθητικά καταλήμματα, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες που είναι άπειρες σε όλη την Ελλάδα, κοντά στην παραλία, είναι το κόστος πολύ φτηνό. Έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν αυτό που κάνουν κάθε μέρα. Φυσικά, όλος ο κόσμος θα κάνει διακοπές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.